Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν για αρκετούς μήνες λόγω των έργων που εκτελούνται μετέφεραν στο Δήμαρχο Χίου Σταμάτη Κάρματζη το πρωί της Παρασκευής οι επαγγελματίες των οδών Πασπάτη, Τσελεπή και Ψυχάρη, ζητώντας άμεσες λύσεις. Οι επαγγελματίες, σε δηλώσεις τους, τόνισαν ότι για περίπου 5 μήνες αντιμετωπίζουν μια δύσκολη κατάσταση, καθώς το αντιπλημμυρικό έργο του καλοπλήτη που εκτελείται έχει κρατήσει κλειστούς τους δρόμους, με αποτέλεσμα η κίνηση στα καταστήματά τους να έχει μειωθεί κατά 70%. Στην Πασπάτη απλώς έχει νεκρώσει ο δρόμος, είναι 5 μήνες, δεν προχωράει τίποτα και πρέπει να δοθεί λύση να ανοίξει. Το τρόπο που θα τον ανοίξουν είναι δικό τους. Εμείς είμαστε στον περαιτέρω. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή πρόβλημα στη λειτουργία των καταστημάτων σας. Πάνω από 70%. Θέλουμε να γίνει το έργο. Αλλά η ρυθμή που γίνεται είναι πολύ αργή. Τι σας λένε από το Δήμο, τι σας λένε? Από το Δήμο καθυστέρηση λένε ότι είναι της αρχαιολογίας. Εμείς όπως σαν επαγγελματίες ξέρουμε το Δήμο. Ξέρουμε την αρχαιολογία. Έχει ξεκινήσει το έργο νομίζω από τον Οκτώβριο, από κάτω από την παραλία, Σεπτέμβριο. Ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθώς έφτανε προς τα πάνω, όπως είναι γνωστό, βρήκανε αρχαία. Από εκεί και ύστερα η αρχαιολογία έχει κολλήσει. Καθυστερούν τα έργα και έτσι όλοι οι επαγγελματίες βρίσκονται αντιμέτωποι με αυτό το πρόβλημα. Το πρόβλημα που πλέον είναι βιοποριστικό, γιατί λόγω της κατάστασης οικονομικής όλοι οι επαγγελματίες δυσκολεύονται και είναι και κάτι το οποίο ακόμα διωγγώνει την κατάσταση αυτή. Έχουμε έρθει εδώ στο Δήμο για να δούμε να βρεθεί μια λύση. Σίγουρα όλοι ζητάνε αυτό το έργο. Κάνει καλό και στα καταστήματα και στα υπόλοιπα, και της Πασπάτη και της Αποταριάς. Και ύστερα πρέπει να δούμε να βρεθεί μια λύση ώστε να ξεπερδέψει πιο γρήγορα το έργο. Την αγωνία και τον προβληματισμό των επαγγελματιών αναγνώρισε ο Δήμαρχος Χίου, που τόνισε μεταξύ άλλων ότι η Δημοτική Αρχή προσανατολίζεται σε προσωρινό άνοιγμα των δρόμων, έτσι ώστε εν ώψη του Πάσχα να μπορέσουν να κινηθούν οι καταναλωτές. Οι αποφάσεις και ο πλήρης σχεδιασμός για τον τρόπο που θα γίνεται η κυκλοφορία στις κλειστές μέχρι σήμερα λόγω έργων οδούς θα ανακοινωθούν τις επόμενες ημέρες. Είναι οι επαγγελματίες μας από την Πασπάτη, από την Ψυχάρη, έτσι, στην περιοχή που τελικά εκτελείται το σημαντικό έργο του καλοπλήτη. Ένα έργο το οποίο το λέμε για πολλωστή φορά ότι είναι απαραίτητο, αν ενθυμηθούμε ότι πριν από χρόνια σε κάθε νεροποντή πνιγόταν η Απλοταριά, η Βενιζέλου, η Ροδοκανάκη, το θυμούνται και οι παλαιότεροι και το γνωρίζουν. Ένα έργο το οποίο πέρασε από μύρια κύματα και νομίζω ότι με την ολοκλήρωσή του θα δώσει πραγματικά πολύ σημαντικές λύσεις για τα θέματα των πλημμυρών. Κατανοούμε την αγωνία τους και δεν είναι απλά για να χαϊδέψουμε τα αυτιά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι βάζουν το πρωί το κλειδί στην πόρτα του μαγαζιού τους με την αγωνία πώς θα ανταπεξέλθουν μέχρι το απόγευμα που θα κλείσουν. Έχουμε δυσκολίες πραγματικά και νομίζω ότι τις ξέρετε, ειδικότερα με τα θέματα αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Έχουν γίνει προσπάθειες, προσπαθούμε να συντονιστούμε και να συντονίσουμε πράγματα ούτως ώστε να εκτελεστεί το έργο το συντομότερο δυνατόν με τις λιγότερο δυνατές απώλειες και ζημιές για τους επαγγελματίες και τα καταστήματα των συγκεκριμένων περιοχών, Ψυχάρη, Πασπάτη κλπ. Αυτό το οποίο είπαμε για μία ακόμη φορά, γιατί δεν είναι τωρινή η αγωνία τους. Εδώ θέλω να πω ότι απουσιάζει σήμερα ο Γιάννης Οξενάκης, ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, γιατί επλήγει και εκείνος από κορονοϊό. Από την Τρίτη και μετά θα είναι ξανά στην εργασία του. Ο Γιάννης έχει μαρτυρήσει και θέλω να το πω αυτό και το γνωρίζουν και εκείνοι. Ασχολείται και αγωνιά καθημερινά 24 ώρες το 24ωρο. Μαζί και ο ανάδοχος του έργου. Έχουμε σοβαρά προβλήματα τα οποία προσπαθούμε να τα ξεπεράσουμε. Αυτό το οποίο κάναμε τα Χριστούγεννα και αυτό το οποίο θα κάνουμε και τώρα εν ώψη του Πάσχα που πρέπει να δουλέψουν τα μαγαζιά είναι να κάνουμε το καλύτερο δυνατόν ούτως ώστε τις μέρες των εορτών του Πάσχα, της εορτής του Πάσχα να αποδοθεί σε κυκλοφορία πάλι ο δρόμος με κάθε τρόπο και μέσο.
ούτως ώστε απρόσκοπτα να λειτουργήσουν τα καταστήματα και παράλληλα να βρούμε τις λύσεις εκείνες και μετά, αλλά και πριν, με τα θέματα της κυκλοφορίας και αν χρειαστεί θα μονοδρομήσουμε ή να αντιστρέψουμε τελικά την κυκλοφορία σε συνεννόηση με την τροχέα, αλλά και με όλους εκείνους οι οποίοι τελικά μπορούν να βοηθήσουν για να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι. Γιατί αυτή είναι η έγνοια μας, αυτή είναι η αγωνία μας, αυτά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να λύσουμε για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τελικά όλα αυτά τα οποία τούτη την ώρα απασχολούν τους επαγγελματίες μας. Και το ξαναλέω και πάλι ότι όταν γίνονται έργα και πραγματικά την περίοδο τη δική μας της Δημοτικής Αρχής βλέπετε ότι υπάρχει μία κοσμογονία στα έργα. Είναι αυτά που δεν βλέπουν κάποιοι άλλοι. Τα βλέπει όμως ο κόσμος. Αυτά τα έργα δημιουργούν προβλήματα και αυτά τα προβλήματα παράλληλα με την εκτέλεση των έργων προσπαθούμε με κάθε τρόπο και μέσο να τα επιλύσουμε.